το Σωματείο Εργαζομένων Πλογικού Σταθμού Διόρυγας Κορίνθου, ο Τρίτων, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Δήμου. Ο κ. Δήμου τονίζει ότι το πολεμοσχέδιο θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στους Έλληνες ναυτικούς. Τέλος, μιλάει για το ενιαίο μισθολόγιο στο οποίο έχουν ενταχθεί, τονίζοντας ότι οι αποδοχές τους παρότι είναι ναυτικοί είναι σαν αυτές των δημοσίων υπαλλήλων. Απεργούμε σήμερα, συμμετέχουμε στην απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και διαμαρτυρόμαστε για το επιφερόμενο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα επιφέρει δραματικές καταστάσεις και σημαντικές αλλαγές στους Έλληνες ναυτικούς. Επίσης, έχουμε προκηρύξει μια ακόμα 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι της Ναυτικής Υπηρεσίας εδώ στη Διόρυγα της Κορίνθου και διαμαρτυρόμαστε για την ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο και στην παράνομη κατάργηση που υπάρχει στο ναυτικό επάγγελμα, μια αναγνωρίζοντας τα πτυχία μας και την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος, όπως συμβαίνει σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Δυστυχώς, ενώ είμαστε σε όλα ναυτικοί, οι αποδοχές μας είναι δημοσίων υπαλλήλων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σε κινητοποίηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αρμόδια Υπουργεία, τόσο των αυτοδιάσεων όσο και των οικονομικών που είναι και ο εφοπλιστής μας, το αφεντικό μας, θα μπορέσουν να έρθουν σε κάποια συμφωνία και να δουν το πρόβλημά μας, το οποίο είναι ξεκάθαρο πλέον και ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι έχουμε δίκιο από όποια πλευρά και να το κοιτάξουμε.